Κύριε Υπουργέ, όλα όσα αναφέρετε είναι γνωστά από τα έγγραφα τα οποία είναι δημοσιοποιημένα και τις αποφάσεις τους ελέγχους του Αρχηγείου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Όμως, μας ανησυχεί ιδιαίτερα ότι συμβάσεις τις οποίες έχει υπογράψει το ελληνικό κράτος με ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες συμβάσεις ρυθμίζουν όχι μόνο τη ζωή, την υγεία και την ασφάλεια του εργαζόμενου προσωπικού της πυροσβεστικής υπηρεσίας, έχουν αντίκτυπο και στην επιχειρησιακή απόδοση. Και σαν πρώην ανώτατος αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας, γνωρίζετε πολύ καλά τι σημαίνει αυτό για την πυροσβεστική υπηρεσία. Αυτά τα διαλαμβανόμενα στις συμβάσεις να μην μπορούν, να αποτελούν τροχοπέδι, από ό,τι φαίνεται, στην εκτέλεση της υπηρεσίας της. Πέρα από αυτά, είναι φανερό και όσον αφορά, επιτρέψτε μου την διευκόλυνση, το Κομμουνιστικό Κόμμα να λάβει γνώση της σύμβασης Fraport δημόσιο, αλλά κρατώντας την εχεμήθεια που εσείς έχετε δεσμευτεί, είναι αυτονόητο ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα από τους εργαζόμενους δεν κρατάει κρυφά χαρτιά. Πέρα από αυτά, θα αναδείξουμε και άλλη μία πλευρά σε σχέση που σχετίζεται με το επίπεδο διαβίωσης και ασφάλειας των πυροσβεστών, η οποία είναι η σημαντική κρατική υποχρηματοδότηση. Η ανησυχία μας εντείνεται ακόμη περισσότερο, γνωρίζοντας τις δυνητικές επιπτώσεις όλων αυτών, ακόμη και σε πιθανή απομείωση της αποτελεσματικότητας του έργου των πυροσβεστικών υπαλλήλων. Γνωρίζουμε όλοι μας και το απευχόμαστε ότι κάτι τέτοιο ίσως έχει ολέθριες επιπτώσεις στο κοινωνικό σύνολο τοπικό αλλά και γενικότερα. Δυστυχώς το κλίμα αυτό υπάρχει σήμερα και στα υπόλοιπα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας με αντίστοιχες επιπτώσεις. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας επανειλημμένα είχε αντιταχθεί στην ιδιωτικοποίηση των αεροδρομίων, τονίζοντας προς κάθε κατεύθυνση ότι κάτι τέτοιο είναι ενάντια στα συμφέροντα του ελληνικού λαού και των εργαζόμενων σε αυτά. Επίσης, έγκαιρα είχε επισημάνει τα προβλήματα που θα προκύψουν από την εφαρμογή της σύμβασης σύμπραξης του ελληνικού δημοσίου με την εταιρεία Fraport, σχετικά με την στελέχωση πυροσβεστικών υπηρεσιών των περιφερειακών αεροδρομίων από το πυροσβεστικό σώμα. Αυτές μας οι ανησυχίες επιβεβαιώνονται καθημερινά και η επιβεβαίωση αυτή έρχεται από τους ίδιους τους πυροσβέστες μέσω των ενώσεων που τους εκπροσωπούν. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, διαπιστώνοντας την άσχημη κατάσταση και το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται το προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος, απαιτεί την άμεση λήψη μέτρων για την επίλυση των χρονιζόντων προβλημάτων που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα του έργου των πυροσβεστών. Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, τονίζοντας την αναγκαιότητα εξίσωσης των απολαβών των πυροσβεστών, τουλάχιστον στο επίπεδο των αστυνομικών υπαλλήλων, όχι ότι αυτές είναι καλύτερες, αλλά τουλάχιστον δεν είναι στα απάνθρωπα επίπεδα τα οποία είναι τα επίπεδα των αμοιβών των πυροσβεστών. Σας ευχαριστώ.